Ερχόμαστε στα δικά μας και θα πάμε στα Χανιά. Θέλω να σταθούμε λίγο και να δώσουμε βάση στο επόμενο θέμα, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων από τη μία ενώνει δυνάμεις από την άλλη με τον Δήμο Χανίων και συγκεκριμένα με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με βασικό στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας από τη μία και με επίκεντρο βέβαια από την άλλη θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα τα δούμε αναλυτικά και θα εστιάσουμε με την κυρία Άρτεμις Χριστοπούλου, μέλος Δέλτα Σίγμα Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, υπεύθυνη στον τομέα Γυναικών Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και από τα Χανιά. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων για το βήμα που μας δίνετε σήμερα. Μας δώσατε μια σπουδαία αφορμή, καθώς σε μια δύσκολη συγκυρία έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη να βρούμε τρόπους να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία από τη μία και από την άλλη να διατηρήσουμε στο προσκήνιο και θέμα διαχείρισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με φόντο και την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Βρεθήκατε λοιπόν εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων. Συνεννοηθήκατε και καταλήξατε πού? Έτσι ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια αρνητική συγκυρία. Οι τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει η έμφυλη βία, δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι η επιβλαβής πράξης κατά της αξιοπρέπειας, οι απειλές, η χρήση δύναμης και εξουσίας ως μέσου ελέγχου και τιμωρίας που πηγάζει από τις ανισότητες, από τις διακρίσεις κτλ. Στο αντίβαρο είχαμε αυτή τη θετική σε εισαγωγικά συγκυρία, δηλαδή το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, που για πρώτη φορά αποτελείται από πολλές γυναίκες, αλλά και ο Δήμος Χανίων στον τομέα κοινωνικής πολιτικής με την γυναίκα αντιδήμαρχο, την αϊκίνητη, την Ελένη τη Ζερβουδάκη, αποφασίσαμε να συμπράξουμε και να συνεργαστούμε. Βλέπουμε κι εμείς στα γραφεία μας σαν δικηγόροι ότι η βία είναι ένα βίωμα εξαιρετικά επώδυνο, με έντονες επιπτώσεις. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά το φόβο, την ντροπή, το θυμό. Πολλά τα περιστατικά. Υπάρχει αύξηση περιστατικών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Υπάρχει αύξηση το περιστατικό και να σας πω το εξής, ότι παρότι είναι συχνό και καθημερινό φαινόμενο, είναι αόρατο, καθότι το ποσοστό των καταγγελιών είναι πολύ μικρό. Ενημερωθήκαμε λοιπόν και από τις πολύ άξιες προϊστάμενες με τις οποίες συνεργάζεται η κυρία Ζερβουδάκη ότι στο Δήμο Χανίων λειτουργεί το τηλέφωνο 2821-341-692, το οποίο παραπέμπει σε δύο συμβουλευτικούς σταθμούς στελεχωμένους με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, και περαιτέρω υπάρχουν και οι σταθμοί βεβαίως φιλοξενία σε Χανιά και Ηράκλειο. Υπάρχει η γραμμή SOS που πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές, είναι το 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, ναι, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, οι δύο βασικοί πυλώνες τώρα της συνεργασίας. Ναι. Ποιοι είναι? Λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων έχει συγκροτήσει Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ναι, με επιμέρους τομείς και φροντίδα σε γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες κτλ. Ξέρουμε ότι η δικογενειακή βία διώκεται αυτεπάγγελτα. Είναι ποινικό αδίκημα, σωστά, τιμωρείται αυστηρά. Η σχετική διαδικασία μάλιστα προβλέπει και αυτόφορα αλλά και ποινική διαμεσολάβηση. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν τα θύματα ότι δεν απαιτείται κατάθεση ιουδήποτε παραβόλου. Δηλαδή στον ίδιο τον νόμο, δηλαδή στον 3500 του 6 που τροποποιήθηκε με τον 4531 του 18, προβλέπεται το ευεργέτημα της παινίας στα θύματα, τα οποία μπορούν να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες ατελώς. Στα πλαίσια δηλαδή της νομικής βοήθειας, ναι, ανεξάρτητα από οικονομικούς πόρους, απολαμβάνουν δωρεάν νομική κάλυψη. Πρώτον. Δεύτερον, τόσο εμείς, όσο και οι αστυνομικοί, όσο και οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση εχεμήθειας, γιατί η παράβαση αποτελεί πλημέλημα. Και τρίτον και πολύ βασικό, απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων όσοι μιλούν ουκρανικά να προσέλθουν, ώστε όπως είπαμε και στον τομέα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου θα συνδράμουμε ατελώς σε όποιες μεταφράσεις χρειαστούν για έγγραφα προσφύγων. Το μήνυμά μας είναι αυτό, ότι παρέχουμε συνδρομή σε γυναίκες άνεργες, φτωχές, μετανάστριες, που είναι κατεξοχήν οι πιο ευάλωτες, αφού δεν έχουν αυτή την οικονομική ανεξαρτησία. Η συγκυρία επιβάλλει κινητοποίηση.
και συγκεκριμένες αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Με επίκεντρο βέβαια τον άνθρωπο. Έτσι. Έτσι, μην προσπερνάμε τη βία και μην τη δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι λογική, δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι ανεκτή και δεν αξίζει σε κανέναν. Καμία γυναίκα λοιπόν δεν είναι μόνη. Δανείζομαι και αναφέρω τοποθέτηση, την τοποθέτηση μεταξύ άλλων της κυρίας Ζερβουδάκη, και έχει δίπλα της ισχυρούς συμμάχους. Από τη μία και το Δήμο, ανθρώπους ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους με το θέμα της έμφυλης βίας, και βέβαια έναν δικηγορικό σύλλογο στα Χανιά που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Απευθυνόμενοι τώρα σε τηλεθεατές, κυρία Χριστοπούλου, που μας παρακολουθούν και ίσως δεν έχουν μιλήσει ακόμα, η προτροπή σας, και τηλεθεάτριες βέβαια, η προτροπή σας ποια είναι, τι πρέπει να πράξουν, πού πρέπει να απευθυνθούν, πότε πρέπει να κινηθούν? Η προτροπή μας είναι ότι με το πρώτο σημάδι που θα αισθανθούν, είτε ψυχολογικής, είτε σωματικής, είτε οικονομικής βίας, να μην διστάσουν, να απευθυνθούν ανώνυμα είτε στο 100, ακόμη και με γραπτό μήνυμα, είτε στα τηλέφωνα αυτά, στις γραμμές SOS, είτε στο δικηγορικό σύλλογο. Έχουμε δηλώσει, έχουμε καταθέσει έναν ευρύ κατάλογο ονομάτων που αμέσως θα σπεύσουμε, ακόμη και υποστηρικτικά και συμβουλευτικά αρχικά, να στηρίξουμε τα άτομα αυτά που αισθάνονται απειλή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Αξιέπαινη πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Και πολλά μπράβο, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε θερμά και είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,